να ξεκινήσουμε στο κλίμα της ημέρας, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο συνδικαλιστικά βέβαια των εργαζομένων σε επίπεδο Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοργιά. Την καλησπέρα μας, Πρόεδρε, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, εσάς και στους τηλεθεατές. Αναφορικά με τις σημερινές διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις, ανήμερα της εργατικής πρωτομαγιάς σε επίπεδο Ηρακλείου, για να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Εντάξει, το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, το οποίο έχει και αυτό μια τεράστια ιστορία, ίσως να είναι το μοναδικό, όχι ίσως, είναι το μοναδικό εργατικό κέντρο στη χώρα που θρυνεί ακόμη και πρόεδρο εργατικού κέντρου. Δεν τιμούμε μόνο το ξεσηκωμό που είχε γίνει το Μάη του 1886 στο Σικάγο για το Οκτάωρο. Δυστυχώς, μετά από σχεδόν 1,5 αιώνα, ακόμη τα ίδια παραμένουν τα αιτήματα, γιατί η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας μας έχει φέρει πολλοί εργαζόμενοι να δουλεύουν χωρίς να αμείβονται 10 και 12 ώρες, να μην έχουν ρεπό, να μην έχουν προστασία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Αλλά να μην ξεχνάμε, όπως είπα και πριν, και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, τον Μπεργαλίδη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, που άφησε στις στρατιωτικές φυλακές την τελευταία του πνοή, τους αδερφούς Χατζηγεωργίου, που ελεύθερος κομπευτής τους εκτέλεσε μετά από μια παιδιακή κινητοποίηση των τότε Τσαγκαράντιδων, όπως επίσης και τον Σουκατζίδη, που εκτελέστηκε στην Κεσσαριανή. Αλλά έχει μια ιστορία το Εργατικό Κέντρο με αγώνες, διεκδικήσεις. Έτσι και σήμερα τιμήσαμε τη μνήμη και τη μνήμη όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους, αλλά και τη μνήμη αυτών που κάνονται καθημερινά, κύριε Παναγιωτόπουλο, από τα εργατικά δυστυχώς δυστυχήματα. Το νησί μας πέρσι μόνο είχαν 13 ανθρώποι, άλλοι δύο φέτος και είμαστε μόλις το Μάιο. Και όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση προστασίας του εργαζόμενου. Τα μηνύματα πόσο επίκαιρα είναι, Πρόεδρε, και αυτή η διαχρονική ατζέντα των εργαζομένων και των συνδικαλιστών? Μας παρουσιάσετε κάποια από τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν ακόμα και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ειδικά στην εποχή των μνημονίων επηρεάστηκε και το δημόσιο. Ό,τι πιο επίκαιρο θα έλεγα, με την ακρίβεια που διανύουμε, με τα νοικοκυριά τα οποία ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με τον ελάχιστο μισθό κάτω από το όριο της φτώχειας, με προβλήματα πολύ σοβαρά στις εργασιακές σχέσεις, με την νεολαία μας να φεύγει στο εξωτερικό και όχι μόνο γιατί βρίσκει καλύτερες μισθολογικές συνθήκες, αλλά γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία στη χώρα μας, δεν υπάρχουν ασφαλείς εργασιακές σχέσεις. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα και γι' αυτό σήμερα πρωτομαγιά τιμήσαμε, όπως είπα προηγουμένως, τη μνήμη και εννοείται ότι ήταν και μια μέρα διεκδικητική. Διεκδικούσαμε όλα αυτά τα παραπάνω που αναφέρατε. Και του χρόνου να είστε καλά. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστώ και πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.